Στο κλειστό γήπεδο Αρτάκης για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Αρμενική για τη δεύτερη αγωνιστική το play-off της Β' Εθνικής Βόλεϊ. Είναι ο προπονητής της ομάδας του Πανιωνίου, ο κύριος Αργύρης Ψάρας. Κύριε Ψάρα, συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη νίκη, την πολύ μεγάλη άνοδο. Πετύχατε πάρα πολλές νίκες σε αυτό το πρωτάθλημα, όμως νομίζω σήμερα ήταν η πιο σημαντική. Ήταν η πιο σημαντική γιατί η Αρμενική ήταν η δεύτερη ομάδα. Εξασφαλίσαμε και μαθηματικά την άνοδο. Στόχος είναι βέβαια να συνεχίσουμε να κερδίσουμε, να τελειώσουμε όλα τα play-off, όλα τα παιχνίδια με νίκη. Σήμερα ήταν καταπληκτικός ο κόσμος, μας έδωσε όθηση. Αυτό βέβαια λίγο έδωσε ένα βάρος στα παιδιά, στα πόδια των παιδιών, που μπορώ να πω ότι πιεστήκανε λίγο με το βάρος αποτελέσματος και τον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά δείξανε ψυχικά αποθέματα και στο τέλος κερδίσαμε το παιχνίδι, ήρθε μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε, στόχος ήταν η Α2, τον πετυχαίνουμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τα παιδιά, δεν μπορώ να ζήσω τίποτα άλλο τα παιδιά. Τι θα τους πείτε τώρα στα αποδυτήρια που θα πάτε? Συγχαρητήρια για την νίκη. Μπορούσε να έρθει πιο εύκολα, αλλά η νίκη είναι νίκη. Στόχος είναι μόνο νίκες, έχουμε άλλα 4 παιχνίδια. Ελπίζω να μην χάσουμε ένα παιχνίδι. Τι θα φέρει νέα σεζόν στην Α2? Κύριος στόχος του Πανιωνίου πρέπει να διατηρηθεί στην Α2, να μην είναι κομίτης. Έχουμε ένα καλό σύνολο αυτή τη στιγμή. Ένα καλό κορμό από νεαρά παιδιά που με μια προσθήκη κάποιων έμπειρων. Θεωρώ ότι στόχος είναι να προσπαθήσει να μείνει στην Α2 για πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Μαζί μου τον Γιάννη Στυλιανού. Γιάννη, σας είπαν ομάδα τρένο, είπαν ότι πήγατε περίπατο σε αυτό το πρωτάθλημα και νομίζω σήμερα δικαιώσατε όλους τους χαρακτηρισμούς. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική στιγμή τόσο για εμάς τους αθλητές, αλλά ιδιαίτερα για το σωματείο, τον Πανιώνιο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, που ανεβαίνουμε στην Α2 εθνική κατηγορία. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο όμορφο θα μπορούσε να συμβεί για να κλείσει αυτή η χρονιά. Ένα δύσκολο παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι όπως άξιζε, αλλά μας βρήκε νικητές και μαθηματικά πρωταθλητές. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να κυνηγήσετε μέχρι το τέλος τη νίκη, γιατί ήρθε πολύ δύσκολα η νίκη, όπως είπες και εσύ? Όλο αυτό που είχαμε ως υπόβαθρο, η χρονιά όλη αυτή, οι απαιτήσεις που από τους φίλους μας και από τον προπονητή μας που είχαμε δημιουργήσει, ούτε είχαμε ένα σετ μόλις παθητικό. Όλο αυτό δεν μας επέτρεψε ούτε στιγμή να σκεφτούμε ότι σήμερα το παιχνίδι μπορεί να πάει στράφη. Καλή συνέχεια, εύχομαι και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ και θέλουμε κόσμο στο γήπεδο να είναι μαζί μας. Άγγελος Καρακίτσος, ο οποίος κάνει ένα διάλειμμα από τους πανηγυρισμούς. Άγγελε, το τέλος του tie break, του πέμπτου set, σας βρήκε να πανηγυρίζετε έξαλλα. Ναι, η ομάδα παρόλο που δεν έπαιξε καλά, έβγαλε όλη την ένταση στο τελευταίο set. Έβγαλε καλό παιχνίδι στο τελευταίο set και γι' αυτό νικήσαμε δίκαια και σήμερα. Προηγηθήκατε με 2-0 set, όμως τι ήταν αυτό που σας έκανε να χάσετε τα επόμενα δύο? Έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης ίσως σκεφτόσασταν και την μεγάλη επιτυχία που έρχεται και τελικά ήρθε? Επειδή έχω δει την ομάδα όλη τη χρονιά και συνήθως παίζουμε πολύ καλύτερα από αυτό, η ομάδα ήταν αγχωμένη, δεν είχε αυτοπεποίθηση και γι' αυτό κάναμε μικρά λαθάκια. Στα δύο πρώτα σετ τη γλιτώσαμε, στα δύο επόμενα δεν τη γλιτώσαμε. Πώς βλέπεις την επόμενη μέρα του Πανιωνίου μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία? Η ομάδα έχει ξεκάθαρα στόχο να ανέβει από την αρχή, το πραγματοποιήσαμε. Είναι τώρα στα χέρια της διοίκησης και του προπονητή. Πώς θα πράξει. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά.
ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Αρμενική έχει μόλις ολοκληρωθεί. Βρήκε νικητή τον Πανιόνιο με 3-2 σετ και να επιτυχάνει την άνοδο στην Α2, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Πανιόνιο, ο οποίος προηγήθηκε με 2-0 σετ, ισοφαρίστηκε σε 2-2, αλλά πήρε τη μεγάλη νίκη στο tie break. Για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.